Στα όρια τους έχουν περιέλθει για μία ακόμη χρονιά η σταφυδοπαραγωγή και στη Μεσσηνία, αφού οι επιτίδιοι συνεχίζουν να παίζουν παιχνίδια με την τιμή του προϊόντος στις πλάτες τους, με αποτέλεσμα πολλοί αγρότες να δίνουν αγώνα για την επιβίωση. Δηλαδή δεν βγαίνουμε ούτε στα έξοδα που κάνουμε. Είναι πολλά τα έξοδα της σταφύδας. Όταν βλέπεις ένα προϊόν που δεν υπάρχει τιμή και κατεβαίνει, πώς θα βγει ο κόσμος, πώς θα ανταπεξελίσσει τις υποχρεώσεις του. Πράγματα πάνε από κακό στο χειρότερο. Κάθε χρόνο οι αγρότες θα πεινάνε πιο πολύ. Κοροϊδεύει το κράτος, κοροϊδεύουν οι εμπόροι, κοροϊδεύουν οι εξαγωγείς. Πού παίζεται, τι παιχνίδι, μια ζωή αυτό κάνει. Μας έπαιρναν κάποτε λεφτά παρακράτηση, μια πεντάρα, μια δεκάρα το κιλό, ξέρω εγώ. Κάμανε αποθήκες, ο ασός, κάμανε μέγαρα. Τα φάγαν όλα, τα πουλήσανε, οι αγρότες μείνανε στην απόξω, τα φάγανε οι επιτίδιοι. Πώς πότε θα φύγει η κοροϊδία. Και κάθε κυβέρνηση αρχίζει να πιάσει την καρέκλα και μετά ξεχνάει και τον αγρότη, ξεχνάει όλους τους φτωχούς. Και αυτό επιβεβαιώνεται με το χειρότερο τρόπο και στη συγκεκριμένη περίπτωση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρότι δεσμευόταν για τα αποθέματα πέρυσι, να έχει ρόλο κομπάρσου και στο συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά στην τιμή του προϊόντος με τους ιδιώτες εξαγωγής, οι οποίοι αρχικά συμφωνούσαν στην κατώτατη τιμή του 1,5 ευρώ, να μην υπογράφουν ποτέ. Δεν υπογράφουν εξαγωγής για να βάλει 1,5 ευρώ που παίρνανε άλλα χρόνια. Και τώρα λένε στα 60, 50, 60 λεφτά. Δηλαδή, ό,τι συμφέρει. Δουλεύουμε εμείς για να κερδοσκοπούν οι επιτίδιοι. Το κοστολόγιο δηλαδή, της σταφύδας αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς 1 ευρώ. Έχω κάνει οικονομοτεχνική μελέτη, είναι ακριβώς 1 ευρώ της σταφύδας. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή, κάτω από το 1 ευρώ να πάρουμε κέρδος. 1 ευρώ είναι το έξοδα. Εργάτες τώρα τα άλλα. Τελευταία χρονιά. Τα έξοδα είναι υπερβολικά. Υπερβολικά. Μπαίνεις μέσα πλέον. Κάτι πρέπει να γίνει. Να, δηλαδή όλοι προσέχονται, όλοι φροντίζονται και άνθρωποι που δεν χρειάζονται, αλλά τον αγρότη να τον πατάμε.